Αφορούσε την παραχώρηση κοινόχρηση του χώρου, μιλάμε για την πλατεία του Λευκείου, σε καταστήματα, καφετέριες κλπ. Πάνω στην πλατεία. Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο χώρο δεν υπάρχει κανονιστική απόφαση. Με αποτέλεσμα, προσπαθώντας να εφαρμόσουμε την γενική νομοθεσία που ισχύει για τις παραχώρησεις, για την αντίστοιχη παραχώρηση του χώρου, διαχειριστήκαμε και αυτό το θέμα. Είχε ιστορία αυτό το θέμα, γιατί είχε γίνει μια προσπάθεια από το Δήμο και με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει μια αποτύπωση του χώρου, να δούμε πόσο είναι το μέγεθος της πλατείας, οι διαστάσεις, πόσο είναι οι διαστάσεις του κάθε καταστήματος που έχει πρόσωψη προς την πλατεία, για να δούμε από εκεί πέρα και τον τρόπο και το μέγεθος της παραχώρησης που θα δώσουν. Αυτά τα σχέδια είχαν ταλαιπωρηθεί αρκετά. Τέλος πάντων, εχθές μαζί με το θέμα της παραχώρησης οριστικοποίησαμε και την αποτύπωση της πλατείας και από εκεί και πέρα, χωρίς να ολοκληρωθεί η διευθέτηση σημαντικά του θέματος, έχουμε καταλήξει με ποιον τρόπο θα παραχωρηθεί ο αντίστοιχος χώρος και σαν πρόσωψη και σαν βάθος, δηλαδή και σαν τετραγωνικά μέτρα. Πήραμε απόφαση με βάση τις καταρχήν προσώψεις που είχε καταγράψει η υπηρεσία και δώσαμε τις άδειες. Υπήρχε και ένα θέμα ότι όλοι αυτοί λειτουργούσαν μέχρι τώρα παράνομα και από το Γενάρη εκκρεμούσαν δικαστήρια και έπρεπε να υπάρξει ένα τρόπο νομιμοποίηση. Κάνανε δηλαδή, κύριε Βόσνο, παράνομη κατάληψη του χώρου της πλατείας, δηλαδή γιατί δεν πλήρωναν, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κανονιστική απόφαση. Προφανώς γινόταν με έναν τρόπο, δεν είχαν άδειες. Και αυτό το λύσαμε χθες. Θα δοθούν οι άδειες τουλάχιστον προς την πλευρά που πρωτομπαίνουμε από την Τρίπολη στην πλατεία, τα τρία πρώτα μαγαζιά, η αγορά, δηλαδή ο Λίθος, γνωστά μαγαζιά και το ψησταριά από κάτω, θα πάρουν το αντίστοιχο χώρο. Έχουμε διευθετήσει την πρόσβαση των επισκεπτών και των δημοτών στην πλατεία, γιατί εκεί στο κέντρο της πλευράς αυτής υπάρχει είσοδος προς την πλατεία, άρα θα υπάρξει ένας διάδρομος τουλάχιστον 1,5 μέτρο για να μπορούν να κινούνται, και επίσης θα υπάρξει και ένας διάδρομος παράλληλα με τον δρόμο, δίπλα, παράπλευρα στο τοιχείο της πλατείας, ώστε μπαίνοντας στην είσοδο να μπορούν να στρίβουν δεξιά και αριστερά και να πηγαίνουν σε όποια κατάστημα και σε όποια καθίσματα θέλουν να κάτσει ο κόσμος. Νομίζω ότι υπήρξε ομοφωνία. Στην τελική μας απόφαση υπήρξε ομοφωνία, παρόλες τις εντάσεις που είχαμε, και δεσμεύτηκα για δύο πράγματα. Πρώτον, να οριστικοποιηθούν τα σχέδια τα οποία θα έχουν και τις προβολές των καταστημάτων της πλατείας, για να ξέρουμε ακριβώς την πρόσωψη που ακουμπάει το κάθε μαγαζί στην πλατεία, και με βάση αυτό θα γίνουν τροποποιήσεις αν χρειαστεί στην καταρχήν αδειοδότηση που δώσαμε χτες. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, νομίζω ότι μπαίνει μία τάξη στην ουσία. Αυτό είναι ο στόχος, να μπει μία τάξη, να μην υπάρχουν εγκρίνειες μεταξύ των καταστημάτων. Δεν θέλω να σας πω, δεν τιμά κανέναν, καταγγελίες που έχουν γίνει από μια πλευρά και από την άλλη. Δεν συμφωνώ, δεν είμαι αυτής της λογικής και θεωρώ ότι ο επαγγελματισμός δεν βοηθάει σε αυτό. Δώσατε τα ίδια μέτρα σε όλους? Όχι. Διαφορετικά, ναι. Με την πρόσωψη, το μέτωπο του καταστήματος. Επί της πλατείας και του κάθε καταστήματος. Γιατί το γωνιακό κατάστημα το πρώτο έχει το μισό τμήμα του, ας πούμε. Ναι, της πλατείας. Τα 5 μέτρα, ναι. Το 8, ας το πω χοντρικά, βλέπει την πλατεία. Γιατί όταν το βλέπει στο πεζοδρόμιο, βλέπει και πιθανόν και ένα κομμάτι και λίγο στον δρόμο. Δεν μπορούσε να πάρει για αυτά τα 3-3,5 μέτρα, πήρε για τα 5-5,5 μέτρα την αντίστοιχη πρόσωψη. Όπως έλεγε ο νόμος, εξαντλήσαμε τα περιθώρια της πρόσωψης, ενώ αρχικά δίνει το δυνατότητα να πάρουν το 70% και με απόφαση να πάει στο 100%. Εμείς το πήγαμε στο 100%, διατηρώντας βέβαια τους διαδρόμους που είπα, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν με έναν όσο γίνεται ισόμορφο τρόπο όλοι. Επειδή είναι σύνηθες φαινόμενο ή εκείνο που διαπιστώνουμε στην πορεία, είναι ότι μερικές φορές δεν εφαρμόζονται οι κανονιστικές, το έχουμε ζήσει και στην Τρίπολη κλπ. Ποιοι θα ελέγχουν αν όντως τα τραπεζοκαθίσματα τοποθετηθούν έτσι όπως πρέπει και δεν καταληφθεί άλλος χώρος ή δεν πάρει το ένα κατάστημα του αλουνού και έχουμε προβλήματα?
Καταρχήν, δεν αφορά την Επιτροπή Ποιότητας αυτό. Η Επιτροπή Ποιότητας, ας πούμε, συσσαγωγικά νομοθετεί. Καθορίζει τους κανόνες, κάνει την κανονική απόφαση. Από εκεί πέρα, οι υπηρεσίες του Δήμου, παλιότερα ήταν η Δημοτική Αστυνομία. Τώρα μπορούμε να ορίσουμε επιτροπή που θα παρακολουθεί την εφαρμογή του κανονικού αποφάσεων. Ξέρω ότι έχει οριστεί για Τρίπολη, δεν θυμάμαι αν είναι για αντίστοιχη. Και για το Λεβίδι, ναι. Για το Λεβίδι. Μια τέτοια επιτροπή από υπαλλήλους θα παρακολουθεί και θα ελέγχει τις εφαρμογές των κανονικών αποφάσεων που το Δημοτικό Συμβούλιο και οι επιτροπές ποιότητας ζωής, ας πούμε, ψηφίζουν. Συμφωνούν οι επιχειρηματίες με την κανονιστική. Θεωρώ ότι στο επίπεδο που φτάσαμε χθες σχεδόν συμφώνησαν. Έχουν τις επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις τους για μικρές τροποποιήσεις, τις οποίες όμως πιστεύω και με καλή διάθεση και διευκρινίζοντας κάποια τεχνικά θέματα θα μπορέσουν να πάρουν μια απόφαση που να αισθάνονται όλοι ότι δεν αδικείται κανείς.